Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας πραγματοποίησαν οι 16 υπάλληλοι του κοινωνικού τομέα του Δήμου που δεν έχουν υπογραφεί τα εντάλματα πληρωμής τους. Υποτίθεται ότι καλύπτουμε, έπρεπε να καλύπτουμε πάγιες και διαρκές ανάγκες. Ο Επίτροπος, ο οποίος είναι ένας δικαστικός ελεγκτής και τίποτα περισσότερο, έχει βγάλει αποφάσεις, λες και είναι ο Δήμος ή το κράτος, και μας πετάει έξω. Δεν έχει έρθει ποτέ να δει τις δομές μας, να δει πώς λειτουργούν αυτές οι δομές, τέτοιες δομές, ούτε καν βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι το τελευταίο τρίμηνο και ενώ, όπως λένε, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του τομέα, δεν υπογράφει ο Επίτροπος. Μάλιστα, οι περισσότεροι εργάζονται πολλά χρόνια στον ευαίσθητο αυτό τομέα, με συμβάσεις που ανανεώνονταν συνεχώς. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση που συνεχίζουμε και την εργασία μας, γιατί οι λαϊκές οικογένειες και ο κόσμος και τα παιδιά που υπηρετούμε δεν φταίνε σε κάτι. Αλλά το πρόβλημά μας παραμένει. Σκεφτείτε ότι χρωστάμε ΤΕΒΕ ακόμα και αυτά τα λεφτά τοκίζονται που χρωστάμε. Στο πλευρό τους βρέθηκαν τα μέλη του κλαδικού συνδικάτου των ΟΤΑ Αχαΐας, καθώς επίσης και άλλα συνδικάτα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Η σημερινή κινητοποίηση είναι συνέχεια και κλιμάκωση της προηγούμενης κινητοποίησης που οργάνωσε το κλαδικό για να διαμαρτυρηθούμε για την απόφαση του Επιτρόπου να μην θεωρήσεται εντάλματα πληρωμής 16 συναδέλφων που δουλεύουν στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Θεωρήσαμε προκλητική αυτή την απόφαση, διαμαρτυρηθήκαμε στον Περιφερειάρχη και σήμερα επαναλαμβάνουμε την κινητοποίησή μας, γιατί στην ουσία αυτή η απόφαση έρχεται πρώτον να βάλει φρένο, προσπαθεί να εμποδίσει το Δήμο να αναπτύξει την κοινωνική του δράση, την κοινωνική του προσφορά. Στρέφεται ενάντια στους πολίτες της πόλης και μάλιστα σε άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες, ευπαθείς ομάδες, που ο Δήμος έχει αναπτύξει μια δράση και τους στηρίζει. Δεύτερον, είναι προκλητική γιατί οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι 3 μήνες. Οι διαδικασίες έγιναν, είμαστε σίγουροι, σωστά, γιατί ο Επίτροπος δεν παρατήρησε καθόλου τις διαδικασίες. Τελικά οι υπάλληλοι δεν συναντήθηκαν με το γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς ο ίδιος απουσίαζε, αλλά με υπηρεσιακά στελέχη. Όπως διαπίστωσαν, το πρόβλημα υπάρχει στο ελεγκτικό συνέδριο και από εκεί θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Πάντως, τα μέλη των ΟΤΑ δήλωσαν ότι την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουν με νέα κινητοποίηση.